Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ηλικιωμένος που πήγε να κάψει ξερά χόρτα στο Ελληνόκαστρο Τρικάλων. Πιθανότητα στην προσπάθειά του να την κατασβήσει, τα ρούχα του πήραν φωτιά, έχασε τις αισθήσεις του και απανθρακώθηκε. Πρόκειται για τον Χρήστο Μανδράκη του Κωνσταντίνου. Εν τω μεταξύ, στο αστυνομικό δελτίο τώρα δεν φοβίζει τίποτα πλέον τους διαρρήκτες που άρχισαν να χτυπούν μαγαζιά και επαγγελματικούς χώρους σε κεντρικές οδούς της πόλης των Τρικάλων και μάλιστα σε ώρες που κυκλοφορεί αρκετός κόσμος. Τα ξημερώματα της Κυριακής άγνωστοι διέριξαν ζαχαροπλαστείο και τάβερα στα μανάβικα, χωρίς όμως να φανούν τυχεροί, αφού συσταμιακές μηχανές βρήκαν ελάχιστα χρήματα, ενώ ανάλογη επιτρομή έγινε μια ημέρα νωρίτερα και σε κεντρικό καφενείο της πόλης. Τα κρούσματα που εμφανίζονται στα Τρίκαλα δεν είναι το μοναδικά. Σε όλη την Ελλάδα εμφανίζονται αυτά τα κρούσματα. Φαίνεται ότι το έγκλημα έχει φύγει από το κέντρο τώρα και βγαίνει στην περιφέρεια. Εξάλλου, ύστερα και η ανέχεια, η φτώχεια, οδηγεί τον κόσμο σε άλλου είδους ασχολίες, σε εισαγωγικά, μπορώ να πω. Βέβαια, δεν ξέρω τι θα δείξει το μέλλον. Πάντως, αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοια κρούσματα και η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί με αυτά που μπορεί, γιατί έχει αποδυναμωθεί κατά πολύ.